Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα θα έχουμε Rank 2 Rewards. Δυστυχώς για μία νίκη δεν κατάφερα το Rank 1 για back-to-back. Ήταν μια ακραία προσπάθεια, έχασα ένα πανάδικο match που είχα 3,3 expected goal και ο αντίπαλος είχε 1,5. Δεν πειράζει, πήγαμε Rank 2, μέσα από τα χέρια μας μπορώ να πω ότι χάθηκε το rank 1 και οι δύο ήττες ήταν σε μάτς που είχα παραπάνω expected goals και σε μάτς που πιστεύω ότι ήμουν καλύτερος στον αντίπαλο. Δεν κατάφερα αυτά τα δύο επίσης να τα κερδίσω. Άγγιξα το 19-1 ή ακόμη και το 20-0. Δεν έγινε όμως. Παρ' όλα αυτά, rank 2 δεν είναι ποτέ άσχημο σε ένα weekend league που περιλαμβάνει μέσα team of the season και αυτή τη φορά έχουμε Bundesliga team of the season. Bundesliga, La Liga team of the season. Θα έχουμε 4 picks με 84+. Θα έχουμε 2 picks αυτή τη φορά με 5 επιλογές από La Liga, ένα 30 La Liga Touch με 3 παίκτες, 2 Ultimate Pack, ένα 50k και θα έχουμε επίσης 100.000 coins. Η ομάδα τώρα. Στο τελευταίο match χρησιμοποίησα κάποιους loan. Όπως βλέπετε εδώ, τον Τζινολά και ο Ναζάρο που με κουβάλησαν στο τελευταίο μάτς, το οποίο δεν ήταν δύσκολο, αλλά χρειαζόντως, αν μπορώ να πω. Είχα Λοχαϊράν και δίπλα του έχω τύχει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αυτό χρησιμοποίησα. Και εδώ πέρα χρησιμοποιούσα τον Ντούντεκ με τον Βαράν εδώ. Αυτή ήταν η πλήρης ομάδα όπως έπαιξε το Weekend League. Από τον πάγκο, λίγο που χρειάστηκα ήταν ο Diaby που ήταν αρκετά καλός. Οι υπόλοιποι δεν πολύ χρησιμοποίησαν βασικά πολύ τον πάγκο, ό,τι έκαναν βασικοί κυρίως. Η ομάδα λοιπόν ήταν έτσι. Χρησιμοποίησα Lone Varan. Χρησιμοποίησα και λίγο Saliba στην αρχή. Okay, και οι δύο ισοδύναμοι πιστεύω είναι. In-game παίζω 4-2-2-2. Μπροστά πηγαίνει ο Βινίσιους μαζί με τον Λεβαντόφσκι και έρχεται αριστερά ο Λαγαϊράν. Οι υπόλοιποι όπως αναμένονται. Ντούντεκ λοιπόν, πολύ μέτριος θερματοφύλακας, έκανε κάποιες ωραίες επεμβάσεις, αλλά έφτρωγε κάτι γκολ. Τι να πω, ήταν μια μετριότητα. Τίμο Δε Γέρβαν τον αγόρασα τα τελευταία 10 μάτς. Ήταν ok. Μπορώ να πω ότι με κράτησε ζωντανό σε κάποια μάτς με τις κέρες επεμβάσεις του. Πολύ καλός ο Βαντάικ, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσω γιατί είναι πάρα πολλά τα coins. Βαράν, ok, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, είναι μια ok κάρτα είναι, αλλά όχι κάτι το ακραίο. Πιστεύω ένας Ντελίχτ είναι καλύτερος. Μ' αρέσουν οι παίχτες που έχουν πολύ γερό body type, όπως είναι ο Βαντάικ, όπως είναι ο Σαλίμπα, όπως είναι ο Λαπόρτ. Ρόμπερτσον, μέτριος, πολύ μέτριος ο Ρόμπερτσον. Μου άφηνε πολλά και να πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, λίγο σοβαρέθηκε στα τελευταία μάτς και ήταν ένας από τους παράγοντες που φτάσαμε στο 42. Παρεμπιπτόντως, να πω ότι ξεκίνησαμε ένα ακραίο 12-0. Μετά έρθει η πρώτη ήττα και μετά πολύ η επόμενη. Δυστυχώς, όπως είπα, αυτοκτονήσαμε για το rank 1. Μπορώ να τολμώ να πω αυτήν την έκφραση. Κουντέ επίσης που έτυχα από 84-2. Φανταστική κάρτα. Τον χρησιμοποίησα σε ένα μάτς λόγω μιας κόκκινης και στα στόπερ μου άρεσε και εκεί πέρα πάρα πολύ. Είναι πολύ agile κάρτα, πολύ καλή στα αμυντικά της καθήκοντα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, κοστίζει και 1 εκατομμύριο. Τον χρησιμοποίησα σε ένα right back, δεν ξέρω στο επόμενο γουλού αν θα είναι right back ή στόπερ, θα το κρυθεί. Πάμε στο κέντρο. Πρώτο CDM ήταν ο Kimmich, φανταστικό CDM. Παρ' όλα αυτά δεν είναι Bruno Guimaraes. Ο Bruno Guimaraes είναι πολύ καλύτερο. Παρ' όλα αυτά έκανε τη δουλειά του, έκοψε αρκετά πράγματα, είχε πολύ ωραία πάσα. Αυτά. Μουσιάλα ήρθε με πολύ μεγαλύτερη είχε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά δεν έβαλε πολλά γκολ όπως θα έβαλε ο De Bruyne που είχα πριν. Μ' άρεσε ok το dribbling του, ok η πάσα του, αλλά De Bruyne δεν είναι ο Μουσιάλα. Ήταν μια θετική παρουσία στο κέντρο, σε κάποια μάτια που ήταν αρκετά καλός και σε κάποια που δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Δεξιά Ροντρίγκο, είσαι από τους πιο κλατς παίχτες που έχω στην ομάδα μου. Πάρα πολύ καλή κάρτα, ακραίο dribbling, πολύ γρήγορος, πολύ καλό shoot και επίσης με βοηθάει και ανασταλτικά πίσω, έρχεται, κλέβει μπάλες. Μου άρεσε αρκετά αυτό όταν το έχει ένας winger. Άλλο Γαϊράν, μία καλά, μία άσχημα, δεν ξέρω τι άποψη μπορώ να έχω για αυτή την κάρτα.
κάνει κάποιες δύσκολες πάσεις, κάποιες ακραίες πάσεις που δεν παίρνουν εύκολα. Τελειώνει κάποιες φάσεις, άλλες φορές τσοουκάρει κάτι εύκολα σουτ, κάποιες άθλιες πάσες. Πολύ μέτρια κάρτα. Λεβαντόφσκι, το χρησιμοποίησα επειδή τον έτυχα, μ' άρεσε αρκετά. Ήταν κλάτς, έβαλε αρκετά γκολ. Αλλά δεν είναι κάτι το ακραίο, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι κάτι το. Δεν είναι το σύντροφο που σε αλλάζει επίπεδο, δεν έχει καθόλου καλή τεχνική κατάρτιση. Με την μπάλα στα πόδια είναι άθλιος. Ό,τι έκανε το έκανε επειδή ήταν deadly. Vinicius, τι να πούμε στην κάρτα, φανταστική κάρτα, πολύ ωραίο finishing, πολύ ωραίο dribbling, πολύ ωραίο pace, τα πάντα είναι τέλεια στην κάρτα με το 5 weak foot, φανταστικός Vinny Junior. Αυτό ήταν το review της ομάδας. Αν ήταν να πω κάποιον MVP, θα έλεγα τον Rodrigo, πιστεύω ήταν MVP, κατά τη γνώμη μου. Και δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο με την ομάδα, πάμε σε rewards. Στα objectives, τίποτα daily είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα picks. Τελευταία φορά που ανοίξαμε ήταν στην Bundesliga και είχαμε πάει άθλια. Ελπίζω σήμερα να αλλάξει το luck και να τύχουμε κάτι καλύτερο. Θα ξεκινήσουμε με τα 84 plus picks. Πάμε με το πρώτο. Έχουμε ένα gross. Επόμενο. Ντοναρούμα και Ρούμπεν Δίας. Για πάμε, μόνο duplicate δίνει. Ούτε έναν dodge δεν έχει βγάλει μέχρι στιγμής. Και τελευταίο. Δεν έχει ούτε ένα dodge. Απίστευτο. Και ήρθε η ώρα για τα La Liga. Αυτοί δεν θα μπουν σε SBC στο icon. Πάμε για τα La Liga Team of the Season Picks. Με τον κλασικό τρόπο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Μόντριτς, οκ, Μόντριτς. Ωραίο το πρώτο πικ. Είναι ο Λούκα Μόντριτς. Οι υπόλοιπες επιλογές δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Έρχεται ο Μόντριτς, 600.000 κάνει. Οκ. Πάμε στο δεύτερο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Ω, Βαλβέρδε! Οκ. Δύο επιλογές από το κέντρο της Ρεάλ, Μόντριτς και Βαλβέρδε. Δεν τύχαμε το ακραίο. Παρ' όλα αυτά τύχαμε δύο οκ κάρτες. Τον Βαλβέρδε με τον Μόντριτς. Πάω να βάλω σε SBC τον Έντερσον και τον Ντοναρούμα και επιστρέφω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έβαλα σε SBC τους παίκτες. Θα κάνω λίγα και το 90 plus icon. Ανοίγουμε το Prime Electrum, είναι Walkout, Αργεντινή, CF με την μπάλα. Πάμε τώρα στα. Έχουμε δύο Ultimate Pack, ένα 50K και το Tradable με τους τρεις παίκτες από τη La Liga. Ξεκινάμε το 50K. Δεν είναι κάτι. Μαρόκο, μπόνο είναι. Πάμε στο πρώτο Ultimate Pack. Να δούμε αν μπορεί κάτι να μας δώσει. Είναι μπλε. Όχι, να είναι Αμερική. Αυτός ο Φερέιρα δεν ξέρω, δεν πηγαίνει τίποτα.
Μια και Φαμπίνιο μέσα. Και πάμε στο επόμενο. Δεύτερο Ultimate Pack. Θα μπορείς να δεις αυτό κάτι που να πλάει. Όχι. Δεν νομίζω να κάνω walkout. Αυτά είναι κλασικά τα Ultimate Pack. Παρέχω. Τώρα ένα λεπτό να κάνω που εξελίξει. Αυτός εδώ. Νομίζω μας εδώ. Εντάξει. Και ήρθε η ώρα για το La Liga Touch 3 Players Pack. 3 tradable. Τι μου δείσουν παίκτες από La Liga που μπορούν να μας εκτοξεύσουν οικονομικά. Πάμε. Με το 1, με το 2, με το 3, με το 4, με το 5, με το 6, με το 7, με το 8, με το 9, με το 10, με το 11. Με το 12, με το 13. Ο Ter Stegen είναι. Έχουν φύγει κάποιες πολύ καλές επιλογές. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο από μέσα. Όχι, είναι ένα άθλιο pack. Πραγματικά άθλιο. Εντάξει, τι να λέμε, είναι άθλιο το pack. Οκ. Βγάλαμε Modric, Valverde και τίποτα άλλο. Μπορώ να πω ότι είναι ok τα κόκκινα, δεν είναι από τους ακραίους. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ok. Θα τους χρησιμοποιήσω λογικά. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο ήταν τα πικ μας. Αυτοί οι δύο ήταν βασικά οι μόνοι που κατάφεραν να βγάλουμε και που να έχουν κάποια αξία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που λογικά θα είναι με League One Touch. Γεια χαρά.